Εφιαλτική ήταν η νύχτα για τους κατοίκους της Καστανιές του Εύρου. Η στάθμη των νερών ανέβηκε απότομα λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Ωστόσο, η εικόνα το πρωί ήταν καθησυχαστική, με τα νερά να υποχωρούν, αλλά με την αγωνία στα πρόσωπα των κατοίκων να είναι έκδηλη για το τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα 24 ώρα. Μέχρι τις 12 η ώρα ήταν ραγδαία η άνοδος του ποταμού Άρδα. Εδώ και 8-9 ώρες βλέπω ότι πρέπει να έχει πέσει γύρω στο 1 μέτρο σίγουρα. 1 μέτρο πτώση, απότομη πτώση. Όπως ανέβηκε απότομα το νερό, έτσι κατέβηκε και απότομα. Είχαμε ζημιές, τι έγινε? Ζημιές είχαμε, πολύ μεγάλη ζημιά υπήρχε εδώ στον ΟΤΕ. Προσπαθήσαμε με τούβλα τσιμέντα να το σώσουμε, αλλά ήταν πάρα πολύ το νερό. Σε σχέση με το 2006, μπορώ να σας πω και συν 30-40 πόντους πιο πολύ νερό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο νερό, όχι. Κατέβηκε, ναι, κάπως. Κατέβηκε ως. Το βράδυ ήταν μέχρι εκεί. Ναι. Στο ίδιο έργο θεατές, ωστόσο. Πάλι πλημμύρες. Ανησυχείτε? Τώρα λένε για αύριο ότι θα έχει ήμισης νάκρα εδώ. Ανησυχούμε μήπως έρθει παραπάνω το νερό και μας πατήσει το σπίτι. Το σπίτι σας είναι εδώ πέρα? Σνάκρα, να. Τα αυτοκίνητο που είναι εκεί. Έχετε προετοιμαστεί σε περίπτωση που εκενωθεί το χωριό, που φύγετε? Δεν προετοιμάσκουμε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα που να το πάμε. Έχουμε στάβλο κάτω, όσο στάβλο βγήκε το νερό. Είχατε ζημιές δηλαδή? Είχαμε λίγα πράγματα. Τώρα έχουμε μηχανήματα κάτω, δεν ξέρω αν μήπως μας έμασε τίποτα. Τα έχουμε κάτω, σωλήνες, μηχανήματα αυτά. Όπως τόνισαν οι κάτοικοι, είχαν να δουν χρόνια τόσο μεγάλο όγκο νερού. Κάτι ακούγεται ότι ενδεχομένως να έρθουν και άλλα νερά από πιο μακριά από τη Βουλγαρία, από το πίσω φράγμα, το Βέλογκρατ που είναι το Κίρτζαλι. Δεν ξέρω όμως, αλλά αισθάνομαι ότι δεν θα ξαναρθεί αυτό το νερό. Εκτός αν οι βροχές είναι πάρα πολλές, οπότε σίγουρα θα το ξαναδούμε αυτό. Μέχρι εδώ πέρα έφτανε το νερό παλιά. Τώρα έφτασε. Αυτά τα χρόνια μέχρι την εκκλησία. Χθες το βράδυ περάσαμε μια πολύ δραματική νύχτα. Τα νερά, ο όγκος των νερών των τελευταίων χρόνων ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Βέβαια, υπήρχε πιθανότητα να πλημμυρίσουν πολλά σπίτια στο χωριό. Είχαμε κάποια σπασίματα σε κάποιες περιοχές, εκτονώθηκε το νερό και γλιτώσαμε αρκετές οικογένειες. Βέβαια, τέτοιον όγκο νερού είχαμε να δούμε, φαντάζομαι, πάρα πολλά χρόνια. Και από ό,τι λένε οι παλαιότεροι, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιους όγκους νερού. Παράλληλα, οι κάτοικοι δήλωσαν πως είναι κάθε χρόνο θεατές στο ίδιο έργο, τονίζοντας την αναγκαιότητα εκτέλεσης έργων υποδομής που θα τους απαλλάξουν μια για πάντα από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται, να γίνει ευθυγράμμιση ο ποταμός, εκβάθυνση, γιατί γεμίσουν τα πάντα από δέντρα και δεν τρέχει το νερό για να μπορέσει να φύγει κατευθείαν, να απελευθερωθούν όλη αυτή η μεγάλη έκταση που είναι τα χωράφια. Αυτό είναι όλο το ζήτημα, αυτό είναι, δεν είναι άλλο. Πρέπει καταρχήν να γίνει ευθυγράμμιση από πάνω μέχρι κάτω τα ποτάμια για να μπορεί να φεύγει το νερό. Όπως είναι, αλλιώς δεν υπάρχει λύση. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι κάτοικοι. Η ανησυχία υπάρχει για αύριο βράδυ. Ανεπίσημα βέβαια. Δεν μπορούμε να... Η πληροφόρησή μας από τη Βουλγαρία δεν είναι και ότι πιο έγκαιρο έχουμε. Είμαστε σε ετοιμότητα, υπάρχει η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, όλοι είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που τα σπίτια που είναι κοντά στο ποτάμι του χωριού να εκενωθούν, οι άρρωστοι να φύγουν, να φιλοξενηθούν ή σε γειτονικά σπίτια ή στα κέντρα υγείας.